Κοιτάξτε, είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει χαρακτηριστεί κεντρικός και αυτά είναι εντάξει. Μετρημένοι στα δάχτυλα των χεριών λένε αυτές τις απόψεις και έχουν αυτές τις απόψεις. Ο δημιουργός λοιπόν αυτός χαρίζει με ένα μοναδικό τρόπο επιτυχίες και σε όποιον γράφει τραγούδια και στίχο και μουσική αμέσως έχει στο τσεπάκι του ένα χρυσό δίσκο αλλά και πλατινένιο. Και ο ίδιος όμως έχει πάρει χρυσούς δίσκους και τώρα πάμε, γιατί φέρνει γούρι λέει τον μπράβο, πάμε για τον πλατινένιο, τον οποίο εγώ θέλησα και τον παρακάλεσα πάρα πολύ για να μην χαλάσει το γούρι και η σειρά να τον παρουσιάσει απόψε στον μπράβο. Αλλά δεν θα παρουσιάσει μόνο τη δουλειά του, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, ξέρετε, τον βάλουμε σε ηλεκτρικές καρέκλες, θα τον ρωτήσουμε φοβερά πράγματα, αλλά να μιλήσουμε για κάποιο άρωμα αμαρτίας. Άρωμα αμαρτίας, ποιος θα μπορούσε να βάλει τέτοιο τίτλο. Ποιος θα μπορούσε να δώσει τέτοιο τίτλο. Ξέρετε ποιος θα μπορούσε να... Δεν είναι χειροκρότημα λοιπόν στον Νίκο Καρβέλα. Ο Νίκος Καρβέλας μόνο, δεν πάνε μη θα πω. Νίκο! Η αμαρτία όλα είσαι εσύ πάντως. Όλα είσαι εσύ. Αυτό δηλαδή είναι αδιαμφισβήτητο. Είπα κάτι που ήταν ακραίο, που ήταν υπερβολικό. Τι είπες, για δεν άκουσα. Είπα λοιπόν εδώ στους θαυμαστές σου και στους θαυμαστές στο σπίτι ότι είσαι ο δημιουργός των επιτυχιών. Πώς καταφέρνεις να έχεις επιτυχίες στο τσεπάκι σου, τσάκλου τις δίνεις στους τραγουδιστές και να παίρνουν χρυσούς και πλατινένιους, αυτό μόνο εσύ πρέπει να το ξέρεις. Πες μου ρε Νίκο, ποιο είναι το μυστικό ρε Νίκο. Πρέπει να είμαστε οι δυο μας. Δεν γίνεται τώρα οι δυο μας, εδώ στην τηλεόραση. Άμα φύγουμε δεν μπορούμε να κάνουμε μπράβο. Πες ένα από τα μυστικά. Μπράβο θα κάνουμε. Πες μου ένα. Πάλι μπράβο θα μου πεις. Θα σου πω μπράβο. Mm. Αλλά αυτό να το πω, να είναι μεταξύ μας. Κατηδίαν, κατηδίαν. Πες μου όμως αλήθεια, έχω μια απορία. Τι θα σας πω. Έτσι, τι έχεις στο τσεπάκι σου. Εκτός από τη ζώνη αυτή την υπέρα. Μα Νίκο! Νίκο! Με συγχωρείτε, ξέρετε, είναι το φερμουάρ του, φύγε λίγο παρακάτω. Μου λες τι έχω, ξέρω τι έχω. Τρόμαξε ο κόσμος και τα κορίτσια. Ότι έχουν όλοι οι άντρες, τι έχω. Ναι, όχι, λέω στο τσεπάκι σου. Στο τσεπάκι, στο τσεπάκι δεν το έχουν όλοι οι άντρες. Δεξιά το έχω, στο τσεπάκι έχουν πάει. Α, δεξιά. Υπάρχει. Όχι άλλο. Τη συνταγή. Μου έχουν βάλει λεφτά. Αλήθεια. Ποτέ δεν έχουν. Γιατί, ποιο τα έβαλε, για να μην σε ενοχλούν αυτά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν σε πιστεύω. Έχετε χωρίσει και σου βάζει η Άννα μέσα στη δεξιά σου τσέπη. Σου βάζει λεφτά. Για να φουσκώνει πιο πολύ. Να φουσκώνει τσέπη δεξιά πιο πολύ. Αυτό είναι λίγο παραγωνικό. Έχει σκέψει απόψε. Το χειροκρότημα πάει με το μέγεθο. Εξαρτά. Τι θέλω να πω δηλαδή τώρα. Όχι, δεν μιλάω για το μέγεθο, για το άλλο μέγεθο μιλάω. Να σου πω, δεν τρέπεσαι, η ώρα είναι 9.30, 10 παρα 20. Επιτρέπεται να μιλάμε τώρα για αυτά τα πράγματα στην τηλεόραση, μετά τις 11 θα μιλήσω. Δώσε μου τα λεφτά. Όχι, γιατί και την πένα την παίρνω και τα λεφτά τα παίρνω. Πάρε και εμένα, ναι. Πού να σε πάω, αγάπη. Πάρε με, αγάπη μου. Πού θα σε πάει, σαν αγάπη μου. Πάρε με, εσύ θες. Που πιστεύει ότι είσαι όλα εσύ, μπορεί να μα το αποδείξει απόψε. Μπορώ, κάτσε εδώ μα, γιατί θα μου φύγει. Ένα θυμό, κοίτα, η ορχήστρα σου πίσω, εγώ πού να πάω. Να κάθομαι εδώ ανάμεσά σα. Ναι. Γεια σας παιδιά! Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο μπράβο! Να σου πω, ναι. Το δικό σου το άρωμα της αμαρτίας μυρίζει πολύ, θα μυρίζει πολύ απόψε. Συχαίνομαι όλα τα αρώματα. Συχαίνεις, τόσο. Εκτός. Από? Της αμαρτίας. Γι' αυτό έβαλες και τίτλο. Εντάξει, τα κρατάω. Δεν... Για τον κόπο μου. Δώσε μου, δώσε μου τα χιλιάδες. Δώσε μου, ένα δώσε μου. Από κάμω. Λέω τόσα καλά λόγια για σένα, θα πληρωθώ. Πάλι, αν δεν πέστε εκεί το τραγούδι σου.
ερωτήματά σου θα τα πεις απόψε στο Μπράβο. Νύψωνα νομίματα μημών ανόψιν. Καταλάβει ότι είναι και καλλιεργημένος και μορφωμένος και τρελός αμαλάχης. Και τσαμπουκαλεμένος. Και όλα αυτά θα τα δείτε μετά από 3 λεπτά. Θα είμαστε κοντά σας σε 3, 2, 1. 3, 3. 3, να είμαστε όλα. 3. Φορά, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Το έχετε συνηθίσει κι εσείς χρόνια τώρα. Θα τους ρωτήσουμε βέβαια και τους ίδιους. Καρβέλας χωρίς Βύση γίνεται? Δεν γίνεται. Καρβέλας χωρίς εμένα γίνεται? Πώς δεν γίνεται ρε παιδιά, γίνεται. Γίνεται. Ο Καρβέλας όμως λέει σε ένα τραγούδι του, σε κάποιον, χωρίς εσένα δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει, λέει. Τίποτα χωρίς εσένα. Νίκο! Νίκο! Ναι! Μπορείς να έρθεις, σε παρακαλώ, γιατί θέλω να μου διευκρινίσεις κάτι. Ναι. Μπορείς να μου διευκρινίσεις κάτι. Τι τα αγάπη που σου είχε ο κόσμος. Αγάπη. Α, δεν ξέρω τι, κάτι. Αγάπη. Λέω, Καρβέλας χωρίς Βύση γίνεται? Λέω εγώ. Γίνεται. Γίνεται. Γίνεται, έτσι. Γιατί δεν γίνεται. Ο κόσμος είπε όχι. Α, δεν πού μας πάτε, ρε, παιδιά. Λέει όχι ο κόσμος. Είπατε όχι, ναι ή όχι? Όχι. Όχι. Καρβέλας χωρίς ρούλα είπα εγώ. Τι είπατε πάλι? Όχι. Τι σχέση έχω εγώ? Φίλος μου είναι, δεν έχω καμία σχέση. Περιέχει αιχμή αυτό? Αυτό λέγεται παρτούζα. Κάνε δεν τρέπεσαι λίγο ρε παιδάκι. Εγώ σου το ξέρω. Τι εννοεί δηλαδή? Άμα είναι δύο γυναίκες, τότε παλιά, το 70 που κάναμε για πράγματα, το λέγαμε παρτούζα. Τώρα δεν ξέρω. Έκανες εσύ τέτοια πράγματα? Το 70. Γιατί το 70 τα έκανες αυτά? Ήταν ο χυπισμός τότε. Ήταν flower power. Τότε είμαστε όλοι αγαπημένοι. Δεν υπήρχε αυτό πάνω η κτητικότηση, η μονομανία, να πω εγώ με αυτή. Είμαι ένας με όλες. Όλες με έναν. Πώς ένιωθες αλήθεια? Ήτανε... ως αγάς, ας πούμε, με 100. Δεν ένιωθα. Ένιωθα ως ένας... υπέροχος υπότης, ας πούμε, που είναι όλοι για ένα και όλοι ένας για όλους, αυτό που σου λέω. Έτσι ένιωθες. Ναι. Μετά όμως από το 70, άλλαξε. Να σου πω κάτι, δεν ήμουν πολύ, δεν τα κατάφερνα καλά. Γιατί? Άσε μας, ρε Περικλή, καλά είμαστε τώρα, λέγε. Τι άμαζε, Περικλή, να πάσα τα πούμε τώρα. Άσε μας να τα πούμε το χάμπτο, δεν έχουμε καλά φώτα. Πέρα στην παρέα μας, φαντάρε. Άσε μας. Για πες, λοιπόν. Τι έλεγες? Ναι, δεν τα κατάφερνα καλά εγώ. Πού? Στο όταν είμαστε παραπάνω από δύο. Αυτό θα μου διευκρινίσεις. Τι θα σας πω τώρα, αυτό δεν λέγαμε τώρα. Αυτό θα μου λες τώρα, σόκινγκ πράγματα θα μου λες τέτοια πράγματα, τέτοια ώρα. Αν είναι δυνατόν να είναι σόκινγκ αυτό το 90. Εγώ σε ρώτησα τίποτα χωρίς εσένα. Τι σημαίνει αυτό? Α. Χωρίς εσένα γίνονται πολλά πράγματα. Θα σου δείξω τώρα ποιο είναι αυτό. Τώρα, ναι. Να φύγω. Όχι, όχι. Δεν με... όχι. Θα φύγεις, φύγε. Δεν φεύγω, γιατί... Θα φύγεις, κάτσε. Στόπα και στο ξαναλέω. Τι λέμε, δεν. Παρακάτω δεν θυμάμαι. Δεν κάνεις ένα στίχο τώρα κάτι που να λέει φύγε. Λοιπόν. Και τώρα θα ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τραγουδάκι. Ναι. Που έχει γράψει ο υποφαινόμενος. Ποιος είναι ο υποφαινόμενος, λέγε. Εσύ. Ε, είσαι αμόρφωτος. Ποιος είναι ο υποφαινόμενος, θα το βρούμε. Ποιος είναι ο υποφαινόμενος. Ο υποφαινόμενος ποιος είναι? Όχι, καλό, ο Καρβέλας είναι. Ένας από τους 100 ένας το βρήκε. Αποκλείεται να είναι ο Καρβέλας. Βάζω στοίχημα ότι δεν είναι ο Καρβέλας. Μακριά σου, άσε με εδώ κοντά σου, άσε με να με σκιά σου, χαριστώ ζητώ. Όπου θέλεις θα πηγαίνω, όταν θέλεις θα σωπαίνω, κοίτα όσο θες μικραίνω, στη τσέπη σου χωρώ. Από σένα μόνο πιάνομαι, αν μ' αφήσεις λίγο πιάνομαι, από σένα μόνο πιάνομαι. Αν μ' αφήσεις λίγο, κάνομαι. Όλα εξαρτώνται από σένα. Τα πάντα εξαρτώνται από σένα. Τίποτα, τίποτα. Με ένα τίποτα χωρίς εσένα. Α,
σε κοιτάω. Άσε με να σ' ακουμπάω. Άσε με να σ' αγαπάω. Χάρη στο ζητώ. Όπου θέλεις τα πηγαίνω. Όταν θέλεις τα σωπαίνω. Κοίτα όσο θες μικραίνω. Την τσέπη σου χωρώ. Από σένα μόνο γίνομαι. Αν αφήσεις λίγο χάνομαι. Από σένα μόνο γίνομαι. Αν αφήσεις λίγο χάνομαι. Όλα εξαρτώνται από σένα. Τα πάντα εξαρτώνται από σένα. Τίποτα, τίποτα. Μένα τίποτα χωρίς εσένα. Από σένα, τα πάντα εξαρτώνται από σένα. Τίποτα, τίποτα, εμένα τίποτα χωρίς εσένα. Από σένα μόνο καίνομαι. Αν μ' αφήσεις λίγο καίνομαι. Από σένα μόνο καίνομαι. Αν μ' αφήσεις λίγο καίνομαι. Όλα εξαρτώνται από σένα. Τα πάντα εξαρτώνται από σένα. Τίποτα, τίποτα, εμένα τίποτα χωρίς εσένα. Φάνηκε τίποτα. Όχι. Τι τον περνάς χαζό το σκηνοθέτη, δηλαδή να δείξει, ξέρει πώς θα τα καλείς. Να σου πω, γελάει κι ο άλλος, θα έρθει η σειρά σου, μην ανησυχείς καθόλου. Γελάει ο Νίκος, γελάει ο φίλος σου. Μην το λες όμως, δεν μου λες κάτι. Δηλαδή από ποια να εξαρτώνται όλα. Να σου λέγα τώρα, αυτό σήμερα σου δείχνω. Δεν ντρέπεσαι λίγο. Κύριε Τσεκίνη, τι να κάνω. Σας παρακαλώ, πάρτε με τηλέφωνο και πείτε μου τι να κάνω με την περίπτωση Νίκου Καρβέλα. Περιμένω τώρα, σας δίνω χρόνο 2 λεπτά μόνο. Τι γίνεται δηλαδή να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. 2 λεπτά μόνο. Με τη μικροκάμερα. Είναι φιλική, λες. Πάρα πολύ. Φιλική. Πολύ φιλική. Θα παιδιά, θέλω να τους ρωτήσω και μετά να τους ρωτήσετε και εσείς τι γίνεται με αυτό το ζευγάρι, δηλαδή. Άκουσε, πες τι είπες. Τι κουτσομπόλες λέτε. Δεν ξέρουμε. Ρωτήστε εσείς και πέστε μου εμένα μετά για να ξέρω τι ξέρουμε αυτά. Εγώ δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι όλος ο κόσμος αναρωτιέται. Νομίζω ότι είναι πολύ ευτυχισμένη έτσι όπως είναι. Έτσι όπως είναι. Ναι. Και εμείς καλά θα κάνουμε να ασχοληθούμε με τα δικά μας τα προβλήματα. Ακριβώς. Δεν κουτσοβολεύουμε καθόλου, αλλά πάω λίγο εκεί. Ποτέ. Ένα κρεβάτι βλέπω. Όχι, και εδώ θα βάλουμε μαζί μας. Κοίταξε όμως, κοίταξε. Πάω εκεί γιατί κάτι γίνεται. Αυτός πάλι γρήγορα. Αυτός κάτι κάνει, παιδιά, σήμερα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Μισό λεπτό. Κάτι κάνει αυτός, δεν γίνεται. Τι κάνετε εδώ από κάτω εσείς. Να σας πω. Α, ωραία, μου λένε ότι θα είναι η Άννα μαζί του. Άρα θα τραγουδήσουμε μαζί. Νίκος Καρβέλας και Άννα Βύση. Και Άννα Βύση. Εγώ ξέρω την Ταλαντούχα, τη Φωνάρα. Την ωραία γκομενάρα. Δεν είναι εδώ η Άννα. Να, δεν έχεις φωνάξει. Ναι, αλλά υπάρχει και ένα ντουέτο στο δίσκο που πρέπει να το πείτε μαζί. Κάτι για κουτό. Ναι, αυτό είναι πάρα, αλλά δεν υπάρχει, δεν είναι η Άννα εδώ. Δεν θα έρθει. Όχι, δεν κάνω πλάκα τώρα, δεν είναι εδώ. Συγγνώμη, εμένα όμως μου είπαν ότι θα είναι. Γι' αυτό. Εντάξει, συγγνώμη, δεν το ήξερα. Τώρα θα είσαι εσύ, δηλαδή. Δεν είναι εδώ πέρα η Άννα, τέλος πάντων. Ναι, αλλά εσύ το τραγουδίσεις. Ήταν να έρθει, αλλά. Τσακωθήκατε. Δεν λέγεται τσακωθήκαμε, ξέρω εγώ. Καλά, τσακώνεστε χωρισμένοι. Σας τι, γιατί να τσακώνεστε. Δεν υπάρχει λόγο να τσακώνεστε. Γιατί μόνο οι χωρισμένοι. Πώς λέγεται, οι παντρεμένοι τσακώνονται. Συγγνώμη, όταν είσαι ζευγάρι, όλο και ζηλεύεις, όλο και κάτι γίνεται, ξέρεις, όλο τσακώνεστε. Άμα είσαστε χωρισμένοι και ο καθένας έχει τη δικιά του προσωπική ζωή, δεν τσακώνεστε. Τσακώνεστε. Τσακώνεστε.
Πώς τσακώνεσαι. Εγώ όλη τη μέρα τσακώνομαι στον δρόμο, βγαίνω. Παντρεμένο είμαι, όπως τσακώνομαι. Τσακώνεσαι με τον κόσμο. Τι κάνω. Γιατί τσακώνεσαι με τον κόσμο. Γενικά, αφού είμαι νευρικός και νευρική και άλλοι. Μπορεί να είμαστε παντρεμένοι όμως. Αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Α, λες. Ξέρω. Ούτε και εγώ το σκέφτηκα αυτό το πράγμα. Αλλά να σου πω κάτι, εσύ όταν τσακώνεσαι, εμπνέεσαι και καλύτερα, φαντάζομαι. Όχι. Όχι. Όταν είσαι ερωτευμένος, ήρεμος, νυφάλιος, πώς. Ναι, μ' άρεσε να μην. Εγώ είμαι ένας ήρεμος άνθρωπος. Απλώς οι άλλοι μου. Τι, δεν με παίρνουν σοβαρά. Τι να σε πάρει μόνο σοβαρά. Δεν με παίρνουν σοβαρά. Που έχεις κάνει τώρα μπράτσο τον τελευταίο καιρό, τι κάνεις. Αντί γράφεις δίσκους, ξέρω εγώ. Μ' άρχισε. Το κρεβάτι αυτό το είχα για την Άννα και για σένα. Τώρα τι θα κάνει το κρεβάτι αυτό. Πολύ απλό. Τι. Παίρνω εσένα που δεν σε ξέρω. Όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ έχω δικό μου άνθρωπο. Και μαύρα σεντόνια τώρα ξαφνικά. Μαύρα είναι πολύ, πολύ μπλακ, ρε παιδί. Πολύ τι τέτοιο. Είναι μπλακ. Θα γριευτούμε. Ε, ναι, ποιο το. Με μαύρο ναι, πράγμα. Δεν τα αφήνει καλύτερα αυτό. Αφού είναι, δεν είναι για σένα, α το κρεβατάκι να έρθει αν ανέρθει. Α το, το στρώνα μια ώρα το κρεβατάκι. Και τι θα κάνουμε εδώ πάνω τώρα. Ξέρω, τι μπορεί να κάνει εσύ. Να πα και μόνο μου. Ε? Μόνο μου. Τι εννοεί μόνο σου. Θα τραγουδήσεις. Αλλού πήγε το μυαλό μου τώρα πάλι, τέλος πάντων. Ναι, Νίκο μου, δεν είναι η ώρα για τέτοια καλά, πράγματα. Ας τραγουδήσεις καλύτερα και καλά. Που δεν ήρθει η Άννα. Αν έρθει, δεν ξέρω. Αν έρθει. Bye.
Θα σου παρεχθείς. Μισό λεπτό να κάτσω. Κάτσε μισό λεπτό. Για φαντάσου τώρα να κάνει ένα γκρακ και να σπάσει το κρεβάτι. Και τι έγινε, σε μένα. Ε? Το έχεις σε μένα. Πολύ ζέστηκα. Λέω. Είμαι θερμόνος. Είσαι, ναι. Μιλείς κάτι. Αυτό τώρα το τραγούδι. Πώς το εμπνεύστηκε. Δηλαδή, ένας νορμάλ άνθρωπος αποκλείεται να γράφει. Που έχει πάει. Το κρεβάτι κάθε βράδυ με ρωτάει. Που έχει πάει. Γιατί έφυγε και δεν τηλεφωνάει. Που έχει πάει. Ποιος ξέρει ποιον. Φιλάει. Φιλάει. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό. Ε? Πώς σου ήρθε, δηλαδή τι στιγμή, τι ώρα, σε τι κατάσταση. Πώς σου ήρθε το τραγούδι αυτό και το έγραψε. Το κρεβάτι. Με ποιο κρεβάτι. Το τραγούδι, ναι, το τραγούδι κρεβάτι. Το κρεβάτι. Ναι. Κάψον, κάψον. Πώς κάψον. Ναι, κάνε μου. Ναι, λέγε όμως κιόλα, ε. Λέγε. Μ' αρέσει. Τι σ' αρέσει. Να σου αγάπης μου. Πώς. Να σου αγάπης. Παιδί μου, μπορείς να μου πεις πώς σου ήρθε η έμπνευση. Ένας ξανθός αραπάκος. Σ' αρέσουν οι ξανθές, γιατί μέχρι τώρα έχεις δηλώσει. Μ' αρέσουν οι βαμμένες ξανθιές. Εγώ δεν είμαι. Από μικρό κοριτσάκι μου ήμουν ξανθομπάμπουρας. Αλλά όσο μεγαλώνεις μετά τα 20, ξέρεις, ή τώρα είναι 22, αρχίζει η ρίζα και σκουραίνει. Και πρέπει να τονίσεις περισσότερο τη ρίζα, κατάλαβες. Θα παρεξηγηθούμε. Δεν νομίζω. Τι να παρεξηγηθούμε, επειδή ξαπλώσαμε να ξεκουραστούμε λίγο, γιατί αποκάμαμε. Κάνουμε κρεβάτι τώρα. Βρε σήκω πάνω να μου πεις τώρα που έχει πάει. Που έχει πάει. Κάνουμε ρουλά. Ε. Είναι πάντως πολύ γλυκιά να την αγκαλιάζεις. Καλέ, σταμάτα να λες τέτοια πράγματα για κόσμος, νομίζω ότι λες αλήθεια. Η Νίνα, διαμαρτύρια. Ο Στέφανο. Νίνα. Στο κοντρόλ είναι ακόμα. Ναι, καλά. Απορώ πως δεν έχει κάτι δικά του. Όχι, είναι μπροστά στα μάτια του. Και ό,τι είναι μπροστά στα μάτια του, δε. Καλά τώρα, έλα. Μακριά. Μακριά. Έλα, μακριά. Να σου πω, να το ρωτήσω κάτι. Επειδή ο τίτλος του είναι άρωμα. Της αμαρτίας. Και επειδή λέγεται και ακούγεται, Νίνα και κυρίες μου, ότι είναι αμαρτωλός. Αν έχει κάνει. Νίνα, εσύ δεν είσαι αμαρτωλή. Αμαρτή. Και νομίζω ότι είναι όσιος, σαν όσιος. Όσιος. Όχι αμαρτωλός. Η μεγαλύτερη αμαρτωλή είναι όσιος. Καλό όσιος. Καλή όσιος. Σε γιαγιά με σκληρίκια είναι τώρα. Αν σε παρακαλώ, είναι πάρα πολύ. Όχι, τι είπε. Δεν έχω τέτοια. Δεν είναι πανέμορφος. Μα τι λες τώρα. Όχι, τελικά. Κακάσχημος είναι. Κακάσχημος, αλλά γλυκός. Σε φλερτάρει δια της άτομων απαγωγής. Κακάσχημος είναι, αλλά γλυκό. Καλά, δηλαδή με σχόλεις πώς λέω που σε λέει κακάσχημος. Λέω. Τι κλαις, κλαις συχνά. Όχι, ταλαντούχος είναι, δεν το θυμίσεις το θεσινό. Τι έπαθες. Μην μου το θυμίσεις το θεσινό. Ποιο. Σε βλέπα επί τρεις ώρες να κλαις. Δεν πιστεύω. Τι μεγάλο, είμαι ευαίσθητο το κορίτσι. Εγώ έπαιζα το σημαντικό συνέχεια. Εντάξει, θυμήθηκα πάρα πολλά πράγματα. Τι. Όχι, μια παρέμβαση, σε παρακαλώ. Κάτι για κλάματα είπε, ναι. Και θυμήθηκα ότι χθες το πρωί σε είδα να κλαις τον πρωινό καφέ. Ναι. Πήγες στο πνευματικό σου παιδί. Είναι μια ευκαιρία να σου κάνω 2-3 ερωτήσεις, παιδάκι μου. Πες μου πώς ένιωσες. Έκλαιγα. Το ξέρουμε αυτό, το είδαμε. Συγκινήθηκα, φάντασε. Δύο κουβεντούλες ακόμα. Ναι. Αλλά ήταν πολύ ευγενική πρόσκληση της Ελένης, όμως να το πούμε αυτό, παιδιά. Ήταν πολύ ευγενική. Εγώ δεν μιλάω για την πρόσκληση, βεβαίως. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Συγκινήθηκε και ο Νίκος. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ειλικρινά συγκινήθηκα, θυμήθηκα έτσι πολλά πράγματα. Αλλά επειδή ο Καρβέλας έχει κάνει αμαρτήματα, θέλω να το ρωτήσω, τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα ή στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα που έχεις ενδώσει, πες. Ζεσταίνομαι πάρα πολύ, με σκιάς. Αγενέστατε, με τις μπότες ανεβαίνεις πάνω στο κρεβάτι, τέτοια πράγματα σου μαθημάνα τώρα. Σου. Μην τις βγάλεις και έχουμε και τίποτα. Φαίνεται και τρύπα, τώρα δεν πιστεύω φαίνεται και τρύπα. Δεν φαίνεται τρύπα. Λέγε, παιδί μου, ποια είναι τα. Πες μου, ένα από τα. Υπάρχουν θανάσιμα αμαρτήματα. Δεν υπάρχει κανένα θανάσιμο. Αυτά όλα πρέπει να καταρριφθούν και να απορριφθούν. Πες μου. Και να εξαγνιστούν τέλος πάντων. Μπορείς να ζητήσεις. Αφού όλοι τα κάνουν τα θανάσιμα. Εσύ ποια έχεις κάνει, πες μου, σε ποια έχεις ενδώσει. Δεν θεωρώ τίποτα από αυτά που έχω κάνει αμάρτημα. Δεν θεωρείς αμάρτημα. Τίποτα αυτό. Ατόπιμα. Τίποτα. Τίποτα. Τα πάντα είναι φυσιολογικά. Ό,τι κάνει ο καθένας είναι φυσιολογικό. Το ρίζει η φύση του και ο εαυτός του, το μυαλό του. Ο Θεός που υπάρχει μέσα, όταν τον βάζει να κάνει αυτά που κάνει, ναι. Είναι όλα σωστά. Τι φιλοσοφία είναι αυτή. Την περνάς και μέσα από τη μουσική και μέσα από τα τραγούδια όλη αυτή τη φιλοσοφία, νομίζω. Ναι. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό λοιπόν πετυχαίνουν οι δουλειές που κάνεις στον εαυτό σου και κάνεις και στην Άννα και κάνεις και σε κάποιους άλλους. Ή όχι. Σημαίνει ότι τα στερνίζει αυτή η φιλοσοφία, την εστερνίζεται και ο κόσμος. Την πιστεύει. Πιστεύεις ότι τη γλώσσα που μιλάς την καταλαβαίνει ο κόσμος.
Γιατί τα τραγουδίστε, καταλαβαίνει. Στην Ελλάδα βρίσκομαι, τα χορεύει, τα ακούει. Καλά μιλάω. Ναι, μιλάς πολύ καλά ελληνικά. Άρα καταλαβαίνω τι λέω. Ναι, αλλά μερικές φορές ξέρεις, έχεις κάτι απόψεις, τις οποίες υποστηρίζεις. Μετά να τις πάρω τις κοπέλες. Πού να τις πας? Επειδή περιμένουν. Οι κοπέλες περιμένουν, δεν πάτε να αλλάξετε. Εμένα περιμένω, τώρα δεν περιμένω. Πηγαίνετε να αλλάξετε, okay. Στις κορίτσια μου να κάνετε το επόμενο θέμα. Ναι. Δεν μου λες κάτι, πες μου αλήθεια. Είσαι αμαρτωλός, θεωρείς τον εαυτό σου αμαρτωλό ή κάθε τι που είναι κεντρικό θεωρείται αμαρτία? Αμαρτωλός. Ναι. Τι είναι αμαρτία? Τι είναι αμαρτία? Τι είναι αμαρτία? Κάτι το οποίο κάποιος άλλος άνθρωπος, ναι, εθέσπισε ως αμαρτία. Ποιος άνθρωπος? Ξέρω εγώ, άνθρωπος πρέπει να το πει. Για να λέμε ότι αυτό πράγμα κάποιος το έχει πει ότι είναι αμαρτία. Ποιος έχει πει ότι είναι αμαρτία, ξέρω εγώ. Ναι. Κάποιος το είπε. Κάποιος το είπε. Αυτός που το είπε, ποιος. Εντάξει. Ποιος είναι? Τον σεβόμαστε, τον ακούμε. Κάποιος άνθρωπος το είπε. Ναι, κάποιος άνθρωπος. Γιατί εγώ δεν είμαι άνθρωπος, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ναι, αλλά εσύ καμιά φορά. Δεν έχω δικαίωμα για αντίλογο. Έχεις. Άρα λοιπόν. Εντάξει. Εγώ λέω ότι δεν είναι αμαρτία. Ναι, αυτόν τον καιρό πώς είσαι? Σε ποια φάση βρίσκεσαι? Δηλαδή, έχεις εξάρσεις, Νίκο μου. Τη μια είσαι καλά, την άλλη είσαι νευρικός, την άλλη είσαι μοναχικός, την άλλη ξέρω εγώ είσαι κάπως. Τι συμβαίνει? Λένε ότι έχουν η μουσική, η μεγάλη μουσική έχουν κάποιες ιδιορυθμίες. Τώρα θα μιλήσουμε σοβαρά, θα κάνουμε πλάκα. Σοβαρά μιλάω. Σε ρωτάω 100 πράγματα και δεν μου απαντάς ούτε ένα. Τι θα σας πω? Πες. Σε τι φάση είμαι? Ναι. Ποιος φώναξε? Ένα πιτσιρικάκι. Πες. Αποκεφάλισε το. Όχι το παιδί, τα αγαπάς τα παιδιά, έξω και η κόρη σου και που σου μοιάζει και φοβερά, λέει. Σε τι φάση βρίσκομαι? Ναι. Φάση ψαχτική πάντα. Δηλαδή για δουλειά θέλω, ή για μου. Σένα. Γενικώς δεν ξέρω τι θέλω, δεν ξέρω τι μ' αρέσει, δεν ξέρω τι κάνω. Ναι. Και γι' αυτό καμιά φορά το πράγμα. Ναι. Και γι' αυτό καμιά φορά αυτό σε μένα μιλάς. Ας τον Περικλή. Ο Περικλής κάνει τα δικά του. Ηρώτη, δεν τον λένε αυτό, ναι. Όχι, δεν το λένε. Περικλή το λένε, λέει. Νόμιζα ότι ήταν ηρώτη. Συγγνώμη. Σε λάθο άνθρωπο εδώ σε την Ελλάδα. Διοργανώνεται, για πες. Ναι, καμιά φορά αυτό είναι κουραστικό. Να μην ξέρει τι σου γίνεται. Εσύ τώρα δεν ξέρει τι σου γίνεται. Όχι. Είμαι σε μια φάση περίεργη τώρα. Πότε ήξερε τι σου γίνεται? Κοίταξε, επειδή αυτά που λέω είναι σοβαρά τώρα. Τόση ώρα λέμε. Να πω τη λέξη. Όχι, να μην την πεις, Νίκο. Την έχεις πει και την προηγούμενη φορά που σε είχα φιλοξενήσει. Σταμάτα τώρα. Μπιπ υπάρχει εδώ πέρα. Γιατί να λες συνέχεια τέτοιες λέξεις? Λέμε μπιπ τόσες ώρες, λοιπόν. Γιατί λέμε μπιπ? Διότι τώρα μου λες να σου μιλήσω σοβαρά. Σε ρωτάω για συνταγή επιτυχίας, δεν μου απαντάς. Να υπάρχει συνταγή επιτυχίας τώρα? Δεν ξέρω, γιατί όλοι λένε ότι υπάρχουν συνταγές. Να μου πεις εσύ που δίνεις επιτυχίες. Υπάρχει? Μαλακίες είναι αυτό. Εντάξει, ωραία. Δεν υπάρχει άρα. Δεν υπάρχει συνταγή επιτυχίας. Τι υπάρχει? Τίποτα δεν υπάρχει. Πώς γίνονται τόσες επιτυχίες στα τραγούδια σου? Η συνταγή της επιτυχίας, τώρα πια να σας απαντήσω έτσι, μιλάς με σοβαρά, έτσι. Πάντα μιλάμε σοβαρά, είναι, το κρεβάτι σοβαρά. Πολύ εύκολο πράγμα. Όλοι κάνουν επιτυχίες τώρα πια. Ναι. Δεν είναι τίποτα το δύσκολο να κάνεις επιτυχίες, εντάξει. Ναι. Ο κόσμος θέλει να χαλαρώσει και ακούει, εντάξει, γενικώς, έτσι. Σαν χλαμπούδες ξέρουν να διακούνε μπιπ. Ναι. Αλλά γουστάρουν, εντάξει. Τους αρέσει. Περνάνε την περίοδο μπιπ αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Ο κόσμος. Ναι, ρε παιδί μου. Και εμείς, ναι, επειδή το ξέρουμε, δηλαδή προσπαθούμε να τους δώσουμε περισσότερα μπιπ. Ό,τι θέλει δίνει, όταν έρθει να φάει μπίπ, θα του δώσει μπαμ. Όχι, να μην του δώσει μπίπ. Γιατί να μην του δώσει κάτι άλλο? Τι να του δώσει, άμα το θέλει. Να μην του δώσει μπίπ, να του δώσει κάτι άλλο. Να του πει ότι δεν είναι καλό. Δεν εννοώ, κοίταξε, ότι τα ελαφρά τραγουδάκια αυτά τα οποία είναι επιτυχίες είναι αξιοκατάκριτα, α πούμε έτσι. Αλλά ο αντίποδας αυτής της ευκολίας και αυτής της πλακίτσας που γενικά υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η σοβαρή μουσική, η οποία δεν υπάρχει, έτσι. Δεν υπάρχει. Ωραία, αυτό λέω. Αυτό. Καλά, κοιτάξτε, επειδή πρέπει να κατέβουμε το κρεβάτι για να συζητήσουμε. Γιατί σοβαρά. Γιατί εδώ πέρα. Γιατί δεν μπορούμε τώρα να μιλάμε στον κόσμο. Και κάτω αυτό το μαύρο το σεντόνι φέρνει ζέστη. Πολύ ζεστή. Εγώ τι να πω που είμαι ντυμένο στα μαύρα. Εγώ λέω να κάνουμε ένα διάλειμμα, να αλλάξουμε το κρεβάτι, τα σεντόνια και να τα πούμε πιο σοβαρά. Δεν είναι πάνω στο κρεβάτι θα μιλάμε δυο μας τώρα. Πάμε προς παρεξήγηση. Είσαι ξενέρωτη. Κυρίες και κύριοι, επειδή με είπε ξενέρωτη δηλαδή και θέλω να τσακωθώ μαζί του και όχι μπροστά σας, επιτρέψτε μου να τσακωθώ μόνη μου και πίσω από τις κάμερες. Εγώ το καθόλου, γιατί εδώ μια χαρά. Κάτσε εδώ μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα σκάσω εγώ για σένα. Τα παπούτσια μου πού είναι? Νίκο! Ναι. Έλα αγάπη μου σε παρακαλώ, γιατί μου έχεις λείψει τόση ώρα. Η Άννα Βίση δεν έχει έρθει ακόμα, δυστυχώς. Θα μας εξηγήσει ο Νίκος τι συμβαίνει ακριβώς. Γιατί ξέρεις, ήρθε να παρουσιάσει τη δουλειά του ο Νίκος. Κατάλαβες, δεν ήρθε. Η Άννα μου είπε. Νίκο, τα γκρέμισες όλα πίσω. Τώρα έρχομαι. Α, μισό λεπτό γιατί αλλάζει κάτι, αλλάζει. Ζώνη, δεν ξέρω. Έλα, Νίκο μου. Α! Thank you.
Δέχεται ερωτήσεις. Κυρία Στασινοπούλου, δέχεται ερωτήσεις. Σοβαρές όμως, παρακαλώ, ε. Τώρα τι θα θέλετε να μας πείτε από τραγούδια. Ποιο τραγούδι θα ήθελε να μας πει. Προηγουμένως μας είπατε ότι ο κύριος Καρβέλας είναι κακάσιμος και είναι σαν κακιά μάγισσα. Είναι. Όχι, δεν είπε σαν μάγισσα, είπε σαν γριά. Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρος, κυρία Αντιπρόεδρος. Ένσταση, εδώ είναι το νούμερο 12, δεν είναι ο Νίκος Καρβέλας. Πέγγι το λέει. Μίλα δυνατά. Πέγγι με λένε. Όχι, Κατερίνα. Ποιο Νίκος Καρβέλας. Πέγγι το λένε, μπορείτε κυρία Βλάχου. Δεν με ρωτήσετε εμένα, είναι κυρία Βλάχου. Κάτι σοβαρό. Να έχω πάθει blackout, δεν μπορώ. Κυρία Βγερινοπούλου. Κυρία Βγερινοπούλου. Όταν μεγαλώσετε, τι θέλετε να γίνετε. Αεροσυνοδός. Γιατί να μας εξηγήσετε, δεν σας αρέσει κι αλλιώς είσαι χωροβάμενος. Σας αρέσει να πετάτε. Γιατί θα γίνετε. Μ' αρέσει να πετάω, να το κάνω στον αέρα. Και ποιο τραγούδι θα λέγατε όταν το πετάγατε. Το κρεβάτι. Το κρεβάτι θα έλεγε. Τα μαύρα σεντόνια. Άστα το ετοιμάει. Τα μαύρα δεν ήταν πριν. Πέγγι, τι χρώμα θέλει σεντόνια. Με ενδιαφέρει. Το περιεχόμενο του σεντόνιου με ενδιαφέρει. Κυρία Βλάβ, θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο την Πέγγι. Δεν μπορώ, δεν έχω κάτι πάθει. Δεν ξέρω, μου θυμίζει πολύ τον κύριο Νίκο Καρβέλα. Κόρη του κύριου Καρβέλα είστε. Καμία σχέση δεν έχω με τον κύριο, ούτε το ξέρω, ούτε με ξέρει. Μοιάζει λίγο με τη Σοφία, ε. Νομίζω. Σοφία, ίδιο. Θα τη ρωτήσετε γιατί έχει αρχίσει και ενοχλείται. Κύριε Μιχαλόνια, θέλετε να τη ρωτήσετε κάτι την Πέγγι. Τι είπατε. Αν θα παντρευόταν τον Νίκο Καρβέλα, πώς έκανε η αναβίση κάποτε. Καλή ερώτηση, είναι έξυπνο αυτό. Ως αεροσυνοδός, βέβαια, όχι τραγουδίστρια. Βεβαίως. Τι κάνατε. Μπράβο. Πώς θα πει. Λοιπόν, το κορίτσι, μπράβο, είναι το νούμερο 12. Δεν θα αποφασίζετε εσείς, κύριε Καρβέλα. Εγώ αποφασίζω. Παιδιά, όταν έχει τα χέρια του, είναι καταπληκτικός. Δηλαδή, είναι φοβερός. Εγώ λέω να σου βγάλω το. Ποιο είναι ο γουρλίδικός σου αριθμός, έχεις τέτοια ασχολήσει με αυτά. Το 13. Το 13 γιατί, για να σπάς, έτσι, να τους σπάς. Έτσι, σ' αρέσει να τους εκνευρίζεις όλους. Πες μου αλήθεια, τους αρέσει. Αυτό λέγεται μπανάνα, ξέρεις. Να το ξέρω. Με αυτό μιλάνε, ξέρεις. Το κρατάνε οι άνθρωποι και μιλάνε. Άλλωστε, ξέρεις από τηλεόραση. Ήσουν και σκηνοθέτης. Εκτελούσες. Στο Με Αγάπη Άννα. Στο Με Αγάπη Άννα, δεν ήσουν παραγωγός, σκηνοθέτης, όλα. Γιατί γελάς. Πάω να γελάσω. Όταν μου στρώφεις μου να ανοιγάτες έτσι όταν γελάμε γιατί γελάς. Νίκο, ξέρεις ότι όταν γελάς είσαι πιο γοητευτικός. Όχι έτσι, ρε Νίκο. Να σου πω κάτι. Ποιους θεωρείς κουτούς. Τους κουτούς. Σοβαρά, έλα τώρα. Ποιους θεωρείς κουτούς. Τους κουτούς. Τους κουτούς τι σημαίνει για σένα κουτός. Αυτός που δεν έχει μυαλό. Νίκο, ας το καλό σου επιτέλους. Πολύ ασχολήθηκα μαζί σου. Όχι, συγγνώμη, εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, πες μου. Ποιος ανθρώπους θεωρώ κουτούς. Ναι. Μην με κοιτάς εμένα, γιατί εγώ έχω παντόφυλλα. Είσαι κουτί. Συνήθως λες κουτό, κουτί. Με γιώτα ή με ήττα. Με ήττα, αυτή που αγαπάς. Αυτή ξέρεις που έχεις μια ιδιαίτερη σχέση μαζί της. Και γιατί έγραψες τέλος πάντων ένα τραγούδι που λέει κουτό. Γιατί. Καμιά φορά συμβαίνει αυτό. Είσαι κουτός. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Σε περνάνε για κουτό. Όχι, ούτε με περνάνε ούτε είμαι. Αφήνεις να σε περνάνε για κουτό. Όχι. Τα χαλάει η μούρη μου. Τα χαλάει η φάτσα σου. Τα χαλάει η φάτσα μου. Καφώνομαι. Τελικά πάλι θα τραγουδήσεις εσύ. Όχι. Δεν ξέρω να φώναξε αυτή που ήμουνα. Με αυτό ρε Πέγγι. Τώρα τι μπορώ να κάνω. Τι άλλο μπορώ να κάνω. Ξέρεις πότε βγαίνει η δουλειά σου. Στον αέρα, δηλαδή βγαίνει στα κανονικά. Α, θες να σου. Ξέρεις πότε βγαίνει, δεν θα ξέρεις. Ξέρεις, εγώ ξέρω. Σε μια εβδομάδα από σήμερα βγαίνει. Εντάξει. Όχι, δεν τραγουδάει. Αυτό το τραγουδίζει τώρα. Για να πάω να δω κάτι πίσω. Πήγαινε μόνο στη θέση σου. Μην με αφήνει φοβάμαι. Πήγαινε βρεκουτό στη θέση σου επιτέλου. Έλα εσύ, Χριστιανή μου, έχεις αργήσει. Δηλαδή, εσένα θα περιμένουμε τώρα. Έλα ρε παιδάκι μου, εσένα θα περιμένουμε τώρα, δηλαδή. Εσένα θα περιμένουμε, μάνα μου. Να σε περιμένουμε εσένα. Ευχαριστώ πολύ. Κοίτα τι γίνεται εδώ πέρα. Έλα, έλα, πιο δυνατό κύριο Πρότσμα. Λοιπόν, έλα σε παρακαλώ. Καλησπέρα. Έχω πρόβλημα. Σας πέτυχα μεγαλύτερο σου ξέρω. Και να ξέρεις ότι μόνο για σένα ήρθα. Ειλικρινά. Σίγουρα. Ναι. Σε πρόβλημα πώς να το σημαστεί. Για να μην είσαι εκτέσσος. Το είχα υποσχεθεί. Σου μίλησε κανένας. Σου μιλάει κανένας εσένα, Πέγγι. Καλά.
Να σου πω κάτι, με έχει κάνει ρεζίλ. Τι έχει πάθει σήμερα. Ένα κρεβάτι βάλαμε εδώ. Με μαύρα σεντόνια ζήτησε που τα βάλαμε. Τα είδα στην τηλεόραση. Του πρέπει να σου πω τι έγινε. Τι προχώμαστε. Να φέρνει εσύ όμω, πες το. Πήγε στην επιτροπή να την επηρεάσει τώρα. Δεν ξέρω. Ήθελα να μπω στο ίδιο αυτοκίνητο μαζί του. Ερχόμαστε λοιπόν, οδηγούσα εγώ. Ναι. Ο συνήθω άρχισε να μου λέει πώ οδηγεί έτσι και πήγε εδώ, βγάλε φλά δεξιά, αριστερά. Αυτό πώ πρόσεγε τον άνθρωπο κάποια στιγμή. Δεν τρακάραμε ακριβώς, αλλά εντάξει, έκανα κάτι που δεν ήταν σωστό. Τι έκανε, δηλαδή. Τίποτα, του τη βγήκα του ανθρώπου, βιαζόμαστε κιόλας. Ναι, συγγνώμη, γιατί πας από πίσω μας. Λοιπόν, και έξαλλος ο κύριος. Ναι, έξαλλος. Ο κύριος. Μου λέει πλεύρισέ τον. Ναι. Παρόλο που έφταιγα, μου λέει πλεύρισέ τον γιατί θέλω να του πω κάτι. Αντίσκεφτο. Εμεί στέγαμε, αυτό ήταν. Εσύ κάνει λακίε, εσύ. Παρακαλώ, πρέπει να πω την άποψή μου. Αφού εσύ του τη βγήκε. Ναι, εγώ του τη βγήκα, τότε θα. Τι του μιλάω. Εγώ καθόμουν λοιπόν, δίπλα. Και... Λοιπόν, πάμε δίπλα. Εντάξει, του κάνω τη χάρη γιατί δεν γίνει και αυτό. Ναι. Πάω δίπλα και ανοίγει τον παράθυρο. Του λέει τι έγινε, κύριε, και φωνάζει, σε ενοχλήσαμε. Είπα, δεν το πάει, πάει έτσι. Δεν το πάει έτσι. Τι διακόπτη, παιδί μου, μίλησε τόση ώρα. Εσύ δεν το πάει. Θα τον αφήσω, εντάξει, μίλησε και εσύ. Δημοκρατική είμαι. Εγώ είμαι δημοκρατική. Λέγε όμω γιατί. Καθυστερούμε. Λοιπόν. Αφού του τη βγήκε. Εσύ έφυγε. Εγώ έφυγα και εσύ γιατί πήγε να τον βρίσει. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Έκανε χέρι και πέρα, έκανε τσαμπουκά, σταμάτησε. Εντάξει, τι να κάνω. Εντάξει, ο άνθρωπο θα αντίστοιχο. Εγώ έντιασα και τη στιγμή να σε προστατεύσω. Ανοίγουμε τον παράθυρο και αρχίζει και του λέει τι έγινε, κύριε, σε ενοχλήσαμε. Και λέει ο κύριο. Ναι. Και λέει ο κύριο, πάει. Δεν κατάλαβε ποιο ήταν, ποιοι ήμασταν. Και πάει να βρίσει ο άνθρωπο και μετά το μετάλλιασε. Και λέει, ρε κύριε γνωστέ τη τηλεόραση. Του είπε. Πόπο. Έλα βρε κουτό, μην κάνει έτσι τώρα. Μην κάνει έτσι που σε είπε, ρε γνωστέ. Αντίστοιχα. Πήρανε ταξί και γύρισα σπίτι. Ναι. Τι είναι αυτό. Γύρισε σπίτι. Αφού είναι κουτό το παιδί. Γύρισα σπίτι και ήρθα για σένα γιατί είσαι πολύ γλυκιά σήμερα και τον προσέχεις πάρα πολύ και το μετάνιωσα. Εντάξει. Μετά δεν ξέρω πώς τον είδα συμπαθητικά. Χαλούτσικο είναι. Το δείγμα εσά γιατί πάντως. Και όσο πας ασχετένεις. Το δείγμα. Το τραγούδι καλή με. Τραγούδι εντάξει. Πάμε τραγουδίσκο. Δεν τα λέτε παρά να διαφωνείτε. Ακόμα θέλω να σε εκδικηθώ και σου κρατάω καρδιά και λες ότι για το καινούριο σου τον έρωτα μιλάω με ηρωνία. Στους φίλους μας πως είμαι ακόμα λες τα σίγουρα μαζί σου ερωτευμένος. Ποτέ δεν σε ξεπέρασα και θέλω να στυλώ. Βρε κουτό, βρε κουτό, βρε κουτό. Εγώ θέλω το δικό σου το καλό. Βρε κουτό, βρε κουτό, βρε κουτό. Εγώ θέλω να σε δω ερωτευμένο. Βρε κουτό, βρε κουτό, βρε κουτό. Αφού ξέρεις πως αλήθεια σ' αγαπώ. Σε κατασκοπεύω. Νομίζεις πως θα κάνω ότι περνά το χέρι μου για να σε σταματήσω και στη καινούργια αγάπη σου εμπόδιο θα σταθώ. Βρε κουτό, βρε κουτό, βρε κουτό. Εγώ θέλω να σε δω I'm
κουτό, βρε κουτό, βρε κουτό. Εγώ θέλω το δικό σου το καλό. Θα πάει πάρα πολύ καλά. Άλλο ένα κεφάλαιο της ιστορίας. Γράφετε. Ναι. Να σας πω, Νίκο, μου επιτρέπει. Όχι, εσύ δεν πειράζει. Ο Νίκος, μια και ήρθε η Άννα τώρα, να μην μπει από τον καινούριο σου δίσκο μόνο το ντουέτο. Βρε, Άννα, μπορείς να πεις και δύο τραγούδια δικά σου. Δύο και όλα, κατευθείαν. Έλα, σε παρακαλώ. Εγώ ευχαρίστω. Να πεις δύο τραγούδια γιατί. Θα με αφήσει ο Καρβέλλας. Δεν την αφήσεις. Λέω ότι φώναξε σε μένα στην εκπομπή. Καλά, θα πεις και εσύ, αλλά να μην πεις. Μια ζωή, μα βάζει να μαλώνω με τους ανθρώπους. Μαζί σου δεν μαλώνω όμως. Ό,τι θες να κάνεις. Δύο τραγουδάκια να πει γιατί κοίτα σε λίγες μέρες γίνεται. Παρακαλώ. Ένας άντρας... Είμαι η Πέγγι. Συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά επειδή θα κάνεις 10... Να πω τα ρούχα, εγώ ήρθα με τα ρούχα. Γεια σου, Ανούλα. Δεν πειράζει, είσαι μια κουκλή, να μην παραλάβω. Πήγαινε να βάλεις ένα μαύρο. Να πω ένα τώρα και ένα μετά. Όχι, μισό λεπτό, να πάμε τώρα. Γιατί, παιδιά, να μας βλέπει και ο κόσμος. Να πάμε στις διαφημίσεις, να αλλάξεις. Όχι, να μην αλλάξει. Να μην αλλάξει. Έτσι μου αρέσει. Έχω φέρει ωραίο. Κάθε φορά δίνετε κομπλεξικά, πάει και δίνετε βάρη. Μέχρι να διαφωνήσουν, λέει, θα βάλω ένα πιο σεξι. Σεξι θα βάλω. Να βάλω. Ναι! Μετά από διαφημίσεις, έλα. Μέσα από τον Μπράβο και σε μια εβδομάδα, σε λίγες μέρες φαντάζομαι, ο δίσκος της Κλίμα Τροπικό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι είναι ο τίτλος, ναι, έτσι είναι, γίνεται χρυσός. Την παρακαλώ πάρα πολύ να μας τραγουδήσει το πολύ ωραίο κομμάτι, γιατί του Καρβέλα είναι και η δουλειά αυτή της Άννας. Θέλω, Βύση, τα εκατομμύρια να πέφτουνε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα, έλα! Σε άλλο εσύ και
Είναι πάρα πολύ σεξι. Να σου πω, Ανά, γυμναστική φοβερή. Σώμα καταπληκτικό. Ευχαριστώ πολύ. Γυμνάζομαι, ναι. Γυμνάζεσαι πολύ. Και ο Νίκος όμως γυμνάζεται τώρα τελευταία. Και ο Νίκος γυμνάζεται πολύ. Καμία σχέση με μένα. Τώρα όμως που θα ξεκινήσετε την Πέμπτη, θα είσαστε μαζί την Πέμπτη που ξεκινάτε. Ελπίζω. Την Πέμπτη ξεκινάτε. Ελπίζω να έρθει. Τι εννοεί δηλαδή. Την Πέμπτη ξεκινάμε. Πού ξεκινάτε. Στα Αστέρια. Στα Αστέρια ξεκινάτε. Στην Γλυφάδα. Ναι. Την Πέμπτη είναι σίγουρο αυτό. Το έχουμε κάνει στέκι τα Αστέρια. Θα είσαι και εσύ μαζί τη ή θα είναι κάποιο άλλο. Για κάποιον άλλο άξιο συνθέτη θα είναι. Δεν αφήνει αγάπη μου άλλο να είναι μαζί. Γιατί... Δεν αφήνει. Ναι, παιδιά, έχετε χωρίσει και δεν αφήνει άλλο συνθέτη να είναι. Άλλο το ένα, άλλο το. Α, άλλο το ένα, ναι, άλλο. Πώ γίνεται αυτό, Βρεκαβέλα, δηλαδή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στη μουσική ταιριάξαμε έτσι. Ναι. Στη ζωή είχαμε ταιριάξει έτσι. Yes. Δεν ξετεριάξαμε. Απλά τα ξέρει, τα έχουμε πει σε άλλε εκπομπέ. Ναι, τα έχουμε πει σε άλλε. Δεν μιλάμε τα ίδια δηλαδή. Να πούμε κάτι. Καρβέλα, το φέρε αυτό αποκλείω. Όχι, μου το έφερε ο Ντίμη, ο φίλο μου εκεί. Έτσι, έχετε και με βλέπει συνέχεια. Γεια σου, Ντίμη. Τον Καρβέλα τι έφερε. Δεν το ήξερε ότι θα είναι εδώ. Τίποτα. Δεν το ήξερε, αλλά. Δεν το ήξερε. Τον αγαπά τον Καρβέλα. Πε την αλήθεια, μπράβο. Ναι, τον αγαπάει και την Άννα την αγαπάει, γιατί είναι πολύ ενθουσιασμένος. Έτσι. Λοιπόν, προηγουμένως προσπάθησα να κάνω μια σοβαρή συζήτηση μαζί του και να του πω ότι είναι από τους δημιουργούς εκείνους που στο τσεπάκι του έχει τις επιτυχίες. Δηλαδή, όποιο δίσκο και να έχει κάνει, πάντα σημειώνει επιτυχία. Και η δική του βέβαια, και η δική σου, και σε αυτούς που έχει γράψει. Και του το λέω αυτό και κοιτάει αλλού τώρα. Τον αυγοκόφτη κοιτάει αυτό. Ποιο είναι? Σαν αυγοκόφτη. Δεν είναι αυγοκόφτη. Αυτό, αυτό που κόβει τα αυγά. Όχι, μου θύμισε αυτό το ότι η μαμά μου κόβει τα αυγά. Α, έτσι τα κόβει. Με ξέρετε, παιδί μου, σου αυτό που κόβει τα αυγά. Πες όμως ότι εκεί έγραφες μουσική. Με αυτό μου θύμισε τώρα, γι' αυτό αφαιρεθήκα. Α, εντάξει τότε. Κάτι του θυμίζει πάντα. Λοιπόν, και το ρώτησα για τι γίνεται, πώς θα καταφέρνει έτσι και έχει ας πούμε δίνει αυτές τις επιτυχίες και δεν μου έχει απαντήσει μέχρι τώρα. Υπέγινε. Θα σας απαντήσω εγώ. Υπέγινε, ναι. Έχει ταλέντο πάρα πολύ και στην Ελλάδα όχι γενικά, δεν το πιστεύω ότι συμβαίνει από όλους αυτό, αλλά δεν το συγχωρούν μερικοί. Του Νίκου. Ναι. Έχει συνηθίσει νομίζω. Το έχει συνηθίσει αυτό. Δεν νομίζω. Εκνευρίζεται πάρα πολύ, είναι και πάρα πολύ ευαίσθητος, αλλά δεν απαξεί. Νομίζω ότι ο ίδιος θα μου απαντήσει, αν τον ενοχλεί αυτό ότι στην Ελλάδα δύσκολα αναγνωρίζει κανείς την αξία και το ταλέντο κάποιου. Και δύσκολα τον αποδέχεται. Εσένα σε ενοχλεί? Κοίταξε, αναγνωρίζω ότι αξίζει το ταλέντο με βρισιές. Όσο και πότε σε βρίσκουν, τόσο πολύ αναγνωρισμένο. Εγώ είμαι στην χωρία των βρισμένων. Των φτισμένων και γενικά. Δεν πάει χώρια όμως αυτό, γιατί το ξέρεις. Δεν πάει χώρια αυτό. Όχι, ναι. Όχι, είμαστε περίεργοι. Εντάξει, μωρέ. Τι να λέμε τώρα, τα έχουμε χιλιοποιεί, είναι και λιγάκι. Ναι, αυτό λέω, ότι επειδή είναι πολύ συζητημένα αυτά. Εσύ τη γλίτωσε σήμερα. Δεν έχει την κόρη σου να κάθεται απέναντι σου κάνει ερωτήσεις. Ναι, έχει εσένα. Άρα μην είχε τριμώξει την άλλη φορά. Σε ρωτήσω. Στη Ρούλα, πολύ γλύκα είναι μαζί. Καθόλου γλύκα. Του είπα τι δουλειά έχει εδώ πέρα και γιατί ήρθε και όλα αυτά. Και ότι εγώ εσένα περίμενα και τέτοια πράγματα του είπα. Και γιατί τραγουδάει, το ρώτησα και όλα αυτά. Δεν σε ρώτησα γιατί τραγουδά. Εγώ θα έπρεπε να γράφει μόνο μουσική, α πούμε. Κοίταξε, αλήθεια. Εσύ γιατί απαντά. Εσύ γιατί απαντάς, παιδί μου. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πες εσύ. Θέλω να το υποστηρίξω. Εσύ γιατί απαντάς. Εσύ γιατί απαντάς. Γιατί όντως δεν έχει καλή φωνή ο Καρβέλας. Αλλά αυτά τα τραγούδια που λέει, τα οποία είναι πάρα πολύ περίεργα, δεν νομίζω ότι μπορεί να τα πει άλλος τραγουδιστής. Που έχει πάει. Το κρεβάτι κάθε βράδυ με ρωτάει. Ακού κλάση. Κλάση. Να σου πω πάλι επιτυχίε. Εγώ θα το πω το κρεβάτι, ποιο θα το πει. Παίρνεις. Να σου πω κάτι. Καλό. 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 Κάτσε κάτω, δεν είσαι μοναδικός εδώ στην παρέα.
Έδωσε 30 ευρώ στον εαυτό του. Τι θες να παίξεις τώρα. Α, παιδιά μου, πάει. Τον έπιασε. Το κρεβάτι κάθε βράδυ με ρωτάει που χτυπάει. Γιατί έφυγε και δεν τηλεφωνάει που χτυπάει. Γιατί δεν μ' αγαπάει. Σου κάνω δεύτερη, πάμε. Που χτυπάει. Το κρεβάτι κάθε βράδυ με ρωτάει που χτυπάει. Γιατί έφυγε και δεν τηλεφωνάει που χτυπάει. Ποιος ξέρει που χτυπάει. Που είχε κάνει αλαλούμ το στούντιο. Είχε σπάσει και το πιάνο, είχε ανέβει με την πότα του επάνω. Τώρα μοιράζει λίγο. Θέλω να σου πω κάτι. Μπράβο. Να σου πω κάτι. Μπορείς να κάτσεις θέση σου, γιατί νομίζω ότι είσαι ο μοναδικός άντρας σήμερα εδώ στην εκπομπή και θέλεις πάντα να σε προσέχουμε και να. Έχουμε... Είναι ο μοναδικός τρελός, αυτό είναι σίγουρο. Ναι, αλλά. Άντρες έχουμε κι άλλους. Κοίταξε, έχω και έναν άλλο καρβέλα εγώ. Δεν είναι ο μοναδικός. Έχουμε κι άλλο καρβέλα, τι. Μόνο ένα καρβέλα έχουμε δηλαδή. Αυτό να το δω και να μην το πιστεύω. Ωραία, κοίτα μπροστά σου. Και κοπού να δεις αγάπη μου, κοίτα και μπροστά σου. Για πάμε ρε παιδιά να δούμε τον άλλο καρβέλα που έχουμε. Σας παρακαλώ, πάμε. Για πάμε! Για πάμε, χειροκρότημα! Ρώτησαν τι θα ήθελα να είμαι, αν δεν ήμουν αυτό που είμαι. Κι εγώ τους απάντησα σου και να είμαι σου και. Κάτω ποτέ με ρώτησαν τι θα ήθελα να κάνω, αν δεν έκανα αυτό που κάνω. Κι εγώ τους απάντησα σου και να κάνω σου και. Γιατί μ' αρέσουν οι γυναίκες με μεγάλα αστίχια. Νίκο, μία τις αδυναμίες σου. Είναι κάτι που δεν φτιάχνεται με τίποτα με τη γυμναστική. Μία τις αδυναμίες σου. Δεύτερη αδυναμία. Τι άλλο μεγάλο. Αδύνατες κιόλας. Δεν ξέρω. Θέλει πολύ αδύνατες κάπου. Τα μεγάλα πνεύματα. Να συναντώ δύο. Ανάλογα τους στήθους. Τρίτη. Δηλαδή και το πνεύμα χωρίς στήθος δεν σου κάνει. Όχι, κάνει. Κάνει, πως δεν κάνει. Ίσα ίσα. Μεγάλο στήθος, μεγάλο πνεύμα. Να ξέρουμε γιατί ήμασταν και μαζί δηλαδή. Να το ξέρουμε. Ναι, ναι. Δεν έχετε συζητήσει. Τρίτη αδυναμία. Τώρα που κληρώνει, έλα. Τρίτη αδυναμία. Δεν ξέρω να έχω τρίτη αδυναμία. Μαγειρεύει καλά, ας πούμε. Δεν έχω, όχι αυτά. Δεν σου κάνει. Όχι. Εγώ περιμένω ακόμα να μου πει. Να μην το τσαντίζει. Αλλά μην το τσαντίζει. Καλά, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα είναι το τσαντίζει. Αυτό όμω να τσαντίζει θέλει. Και επειδή θα το ρωτήσουμε και άλλα πράγματα, λέω να μείνετε μαζί μα, γιατί σε λίγο σε παρακαλώ ετοιμάσου να πει και το επόμενο. Πάμε. Εσύ τι είναι, τιμωρία εδώ. Πέγγις είναι, πέγγις έκου. Ναι, ναι, ναι. Κυκλοφόρησε σήμερα. Α, και όχι σε μια εβδομάδα. Και όχι σε μια εβδομάδα. Και θα δεις ότι θα γίνει και αυτός χρυσός. Και αν γίνει πλατινένιος, θα δείσουμε ποσοστά μετά. Για να μην ξαναβγεί η Πέγγι. Η Πέγγι σου, η Πέγγι κου.
θα βγει σε λίγο, αλλά πριν όμως έχω φωνάξει με τις 6 έτσι φορεσιά την Άννα Βύση να τραγουδήσει, αλλά πριν, μισό λεπτό, μην άρχεστε. Μην άρχεστε, το καταλάβαμε. Τα τηλέφωνα μας γράφουμε, θα τα βγάλουμε στο φινάλε. Δηλαδή των τηλεθεατών εννοείται. Μα εγώ, οι τηλεθεατές πάνω απ' όλα. Να ναι, λέγεται. Έτσι. Αλλά εγώ, παιδιά, λέω να κάνετε και μια κλήρωση, έτσι. Μετά, να δούμε τελικά τι γίνεται. Λοιπόν, τώρα πριν. Όχι, τι κλήρωση, έχεις απόλυτο δίκιο. Εννοώ ότι πρέπει να μας δώσουν τις ψήφους των τηλεθεατών. Να τις δούμε. Έτσι. Εντόνια. Τσιφτετέλη, αγάπη μου. Δεν μπορείς να φανταστείς. Καλά. Τσιφτετέλη. Για πάμε όλοι μαζί. Τσιφτετέλη σε Εντόνια. Έλα, Άννα Βού. Άννα Βού. Ήρθε το νέο πλήρες τραγγιστό γιαούρτι. Συγγνώμη, το νούμερο. Συγγνώμη, τώρα έχει δίκιο. Ναι, υπάρχει και κάτι άλλο. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή, αυτό πώς θα γίνει. Ότι εκτός συναγωνισμού. Συγγνώμη, κάτι μιλάει. Εκτός συναγωνισμού. Η Πέγκη Κου. Όχι η Πέγκη Κου παντρεύεται το Κάθριν Τέρνερ, είπαμε. Είναι εκτός. Είπαμε η Πέγκη Κου.
κέρδισε τις καρδιές της Ευρωπής. Άκου, Στίφανε, πέγγιος, ότι σήμερα είσαι εκτός συναγωνισμού, γιατί κατάφερες να κερδίσεις τις καρδιές της Επιτροπής, αλλά και τις καρδιές του κοινού που βρίσκεται εδώ, που είναι πολύ πιο σημαντικό. Σε μην είπε! Δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα κυκλοφόρησε ο δίσκος σου και όχι σε μια εβδομάδα που είπα εγώ. Το ξέρεις. Είναι πολύ συγκινημένη. Τι να κάνεις. Δεν το περίμενες. Μια δήλωση μπορείς να μας κάνεις, σε παρακαλώ. Ναι, θα θέλω να γίνω αεροσυνοδός αέρος. Αέρος αέρος. Αέρος αέρος. Εδάφους. Αεροσυνοδός εδάφους. Ναι. Και. Να πραγματοποιήσω το μεγαλύτερο μόνιο. Να κάνω παιδιά. Να κάνω το τέλειο. Να σου πω κάτι. Θες να ρωτήσεις κάτι το κοριτσάκι που έχει δακρύσει. Εδώ το κοριτσάκι εκείνο. Το οποίο... Κοίταξε να δεις. Το βράδυ με λένε Μπάμπη. Συγγνώμη, το όνομά σου δεν είπαμε. Είναι το... Η Κατερίνα Δαρμή. Η Κατερίνα Δαρμή. Η Κατερίνα Δαρμή. Κατερίνα Δαρμή και η... Άννα Μαρία Νικολοπούλου. Έτσι, και η Άννα Μαρία Νικολοπούλου. Λοιπόν, επειδή εσύ είσαι... Συγγνώμη, τον Νικολοπούλου... Τα δώρα, να πούμε τα δώρα. Κατάλαβα που βγαίνει. Η Κατερίνα δεν θα φύγει τώρα. Θα κάτσει εδώ και θα της κάνουμε συνέντευξη, είπαμε. Συγγνώμη, έχει μία ένσταση, με συγχωρείτε. Τι θέλει, και εκεί. Την ετοιμολογία του λέξεως, απλώς. Νικολοπούλου, που βγαίνει το όνομα, Νικολοπούλου. Ναι, από πού δηλαδή παράγεται, αυτή είναι παράγω κάποιον λέξιο. Θα την τρελάνει την κοπέλα, σταμάτησε το. Από πού βγαίνει. Νικολοπούλου. Είναι παράγω κάποιον λέξιο, είναι σύνθετο όνομα. Ναι, Νίκο, άλλο. Κόλο. Και πούλο. Νίκο, κόλο, πούλο. Μη μου τις τρελαίνεις κύριε μικρή, άστε σε παρακαλώ να τις εκπαιδεύσω. Η Δαρμή. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Όχι. Εσύ πώς βγήκες. Μπορείς να πω... Κυρία Πέγγι, με συγχωρείτε, πρέπει να πούμε τα δώρα. Παρακαλώ. Τα δώρα. Μαρή, τα δώρα. Το κορίτσι Μπράβο 96 κερδίζει ένα ταξίδι 4 ημερών για 2 άτομα σε ξενοδοχείο Πολυτελεία στην Ρόδο ή στην Κρήτη. Προσφορά της Airbus, μάλιστα κύριε Καρβέλα. Και το δεύτερο δώρο είναι μια συνέντευξη και μια φωτογράφηση στο περιοδικό TV Zapping. Και στον ελεύθερο τύπο. Και στον ελεύθερο τύπο μια παρουσίαση που θα γίνει από την κυρία Νίκα Μπλάχου. Και η δεύτερη κοπέλα κερδίζει μια δώρο επιταγή προσφορά της Τακίνη. Ωραία, και βέβαια είναι στο Μπράβο. Κοντά μα. Λοιπόν, Νίκο. Μια και έχεις γεμίσει εδώ πέρα, μας έχεις τρελάνει με το άρωμα της αμαρτίας. Δεν τραγουδάμε και ένα τραγουδάκι να κάνουμε φινάλε. Με την Νικολοπούλου θέλω. Με την Νικολοπούλου, οι δυο σας. Ναι. Οι δυο σας, δεν πειράζει εδώ, μην έχετε πρόβλημα, χιούμορ έχουμε εδώ. Με την Νικολοπούλου μόνο. Αλλά εμείς έχουμε κάποια σχέση. Με τη Δαρ... Να σου πω, κάτσε ήσυχο σου λέω. Έχω τον Νίκο και τον Πούλο, εσύ και έχεις. Λοιπόν, παρακαλώ να έρθει και το μπαλέτο. Άννα! Θα φωνάξει την Άννα να σε βάλει τη θέση σου. Τι είπα τώρα, είπα τίποτα λάθος. Θα φωνάξει την Άννα, στο λέω. Καλά. Και τραγούδι θα πεις, λέγε γρήγορα. Το όραμα της αμαρτίας. Το όραμα της αμαρτίας. Άννα, σε παρακαλώ, έλα μέσα. Πάμε! Ξέρω ότι είναι λάθος, το έχω δοκιμάσει. Το ξέρω ότι είναι μόνο πάθος και θα μου περάσει. Μα όταν μου τηλεφωνάει στις 5 το πρωί, η καρδιά μου σταματάει και η λογική. Και δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, όχι πια να πω. Και δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να αντισταθώ. Το αρώμα της αμαρτίας δεν μετράει.
δεν θα το ξαναζήσω. Πως πρέπει να συγκρατηθώ, την φλόγα μου να σβήσω. Μα όταν μου τηλεφωνάει, τις 5 το πρωί, η καρδιά μου σταματάει και η νομική. Και δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, όχι πια να πω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, να αντισταθώ. Με τίποτα, με τίποτα. Το άρωμα της αμαρτίας δεν με πάει. Το άρωμα της αμαρτίας δεν με πάει. Και δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, να όχι πια να πω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, να αντισταθώ. Και δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, όχι πια να πω. Θα ευχαριστήσω πολύ τα κορίτσια που ήταν κοντά μας απόψε. Την κυρία Νικολοπούλου. Ναι. Και την κυρία Δαρμή. Οι οποίες εδώ είναι κοντά μας. Και να δηλώσετε συμμετοχή και στην επόμενη ομάδα. Να είστε καλά, να έχουμε και το βραδίσουμε εμείς. Είστε. Θα έρθεις πρώτα και μετά από λίγο εσύ. Χωρίς καρδέλα, καλεμόνους όλα τα καρδέλα. Γεια σας, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.